δεν είναι εικόνα κάποια άτυπη κομματερίσα από αυτές που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Κέρκυρας. Αλλά αυτό που παρουσιάζουμε στους τουρίστες σαν την πρώτη και την τελευταία τους εικόνα στην Κέρκυρα. Ο λόγος για ένα γιοταχή το οποίο βρίσκεται στο δρόμο προς το αεροδρόμιο εδώ και πολλά χρόνια έξω από το αθλητικό κέντρο. Το πτήσιμο που έχει μετατραπεί σε κάδο ανακύκλωση δεν αποτελεί το μόνο προβληματικό στοιχείο στην πύλη εισόδου της περιοχής. Λίγα μέτρα πιο δίπλα μπορεί να δει κανείς ακόμα και φωτεινούς σηματοδότες οι οποίοι έχουν αποτεθεί εδώ. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο που είναι μια άτυπη χωματερή. Πάνω στο γιοταχή έχει τοποθετηθεί σήμανση με την οποία καταγράφεται από τις 12 Μαΐου ως ένα εγκαταλειμμένο όχημα. Και μετά τις 45 μέρες που έχουν περάσει και δεν έχει μετακινηθεί από τον ιδιοκτήτη του, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Σκούπα για τα εγκαταλειμμένα οχήματα. Η εικόνα αυτή έχει αναρτηθεί τόσο στην διαδικτική ομάδα τα παράπονα ως τον Δήμαρχο, όσο και στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποδίων Ίσων, Νόβοβιλ. Με τους πολίτες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για ακόμα μια άσχημη σελίδα της Κέρκυρας στην υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και ειδικά όταν αυτό αποτελεί την πρώτη εικόνα των τουριστών που καταφθάνουν στο νησί μας.